Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους σας, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε, αλλά όλοι μαζί με τον αγώνα μας, με την πάλη μας, μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, μπορεί να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για όλους, γι' αυτό εδώ τον τόπο. Και βεβαίως, όπως είπε πριν και ο σύντροφος ο Σωτήρης, ο Πουλικόγιαννης, μια σκηνή τελευταία μέρα του προεκλογικού αγώνα ουσιαστικά αυτής της Κυριακής για τις ευρωεκλογές, τις δημοτικές και περιφερειακές, είμαστε εδώ στο πέραμα, στη ζώνη, όχι για συμβολικούς λόγους, αλλά για ουσιαστικούς λόγους. Γιατί το ΚΚΕ στο επίκεντρο της προσοχής του έχει πρώτα απ' όλα τα προβλήματα που βιώνει η εργατική τάξη, που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα, που είναι ουσιαστικά τα μόνα, οι μόνοι που υποφέρουν όλα αυτά τα χρόνια και με την οικονομική καπιταλιστική κρίση, αλλά και πριν και σε συνέχεια θα συνεχίζουμε να ματώνουμε. Και όχι βέβαια οι λίγοι, οι ελίτ που λέει ο Πρωθυπουργός, οι ολιγάρχες, αυτοί που έχουν όλο τον πλούτο, που δεν ξέρουν τι έχουν, που και στις συνθήκες της κρίσης κέρδιζαν, ενώ ο λαός, οι εργάτες έχαναν. Και βεβαίως έχει και μια ιδιαίτερη σημασία εδώ σήμερα στη ζώνη που είμαστε στο πέραμα, γιατί είναι η περιοχή όπου θρηνούμε πολλά θύματα. Η εργατική τάξη πληρώνει στο βωμό του κέρδους των μεγάλων του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων βαρύ φόρο αίματος, με συνεχή εργατικά ατυχήματα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυξήθηκαν αυτά τα χρόνια. Σε σχέση με το 2014, για παράδειγμα, που πανελλαδικά είχαμε τέτοια ατυχήματα εργατικά γύρω στα 5.000, σήμερα το 2009 φτάσαν πάνω από 7.000. Πράγμα που σημαίνει ότι επιδεινώνονται οι συνθήκες δουλειάς των εργατών. Δυσκολεύουν τα προβλήματα, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και σήμερα μάλιστα, μόλις πριν έρθω εδώ, πληροφορήθηκα για το νέο αυτό που έγινε την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο πλοίο, Δελφίνι νομίζω ήταν, που ήταν στο Καρνάγιο σε επισκευές, κάτι τέτοιο. Και βεβαίως εδώ δεν υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός, έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει ουσιαστικά πυροσβεστικό όχημα έγκαιρα έτσι ώστε να μπορεί να κατασβήνει τις φωτιές, και φυσικά δεν υπάρχουν τα επαρκή μέτρα ασφαλείας για την ίδια τη ζωή των εργατών. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα που το ΚΚΕ βάζει στο επίκεντρο της προσοχής του. Αυτά αναδεικνύουμε και η κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή και οι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωκοινοβούλιο και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δήμαρχοι του ΚΚΕ, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, τα εργατικά ταξικά συνδικάτα μέσα στα οποία πρωτοστατούν οι κομμουνιστές. Και φυσικά, επειδή είμαστε μόλις δύο μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, μία μέρα ουσιαστικά πριν ανοίξουν οι κάλπες της Κυριακής, αυτό το μήνυμα που πρέπει να δώσει και το πέραμα, που πρέπει να δώσουν οι εργάτες της ζώνης, η εργατική τάξη της Ελλάδας, είναι ένα πολύ ισχυρό ΚΚΕ. Γιατί τους έχουμε γνωρίσει όλους, και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πριν, και το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση πάνω από 4 χρόνια τώρα, και βεβαίως ξέρουμε ότι τελικά, παρά τις προεκλογικές τους υποσχέσεις, κάνουν πάνω κάτω μια από τα ίδια, με επιμέρους διαφορές, και βάζουν εμάς, βάζουν το λαό τους εργάτες να ψάχνει επιμέρους μικρές διαφορές για κάποιο δήθεν μικρότερο κακό. Δεν υπάρχει, σας λέμε, μικρότερο κακό. Έχετε πείρα πλέον, έχουμε όλοι πείρα από προηγούμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα από την τελευταία δεκαετία της κρίσης. Κάθε φορά που επιλέγουμε ένα μικρότερο κακό, μας προκύπτει ένα μεγαλύτερο. Έτσι ξεκίνησαν και τα μνημόνια οι προηγούμενοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι υποσχόταν ο Τσίπρας ότι με ένα άρθρο θα καταργήσει αυτά τα μνημόνια και όλους τους αντιλαϊκούς νόμους, και έτσι μας φόρτωσε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με όλους τους άλλους
ψηφίζοντας στη Βουλή ένα νέο πιο βάρβαρο μνημόνιο με εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους και βεβαίως σε ισχύ όλοι οι προηγούμενοι επίσης αντιλαϊκοί νόμοι. Και αυτά τα πληρώνουν οι εργάτες στο Πέραμα, τα πληρώνουν οι εργάτες στον Πειραιά, οι εργάτες όλης της Ελλάδας. Άρα μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί αυτά μας λέγαν πριν, άλλα κάναν μετά και βεβαίως βρισκόμαστε σε μια από τα ίδια, για να μην πω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, πολύ χειρότερα από ό,τι πριν. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος αυτό. Και αυτό γίνεται αν φύγουμε από αυτή την κακοστημένη, την ψεύτικη, την κάλπικη παράσταση του δικοματισμού, του διπολισμού, Τσίπρας ή Μητσοτάκης, και πάμε και ενισχύσουμε αποφασιστικά το ΚΚΕ παντού σε όλες τις κάλπες. Γιατί η μάχη είναι ενιαία. Δεν κομματιάζουμε την ψήφο μας. Γιατί η ενιαία είναι η πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τις αντιδραστικές κατευθύνσεις και ενιαία είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης που υλοποιεί αυτές τις κατευθύνσεις και τους κάνει νόμους με την πλειοψηφία που διαθέτει στη Βουλή. Και ενιαία είναι η πολιτική, η αντιλαϊκή που ασκούν μετά οι Δήμοι και οι Περιφερειάρχες, διότι εξειδικεύουν σε τοπικό, σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο αυτή την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Και την πληρώνει με φορολογία, με δημοτικά τέλη, με το ένα με το άλλο, ο ίδιος ο λαός, η ίδια η εργατική τάξη. Άρα λοιπόν έτσι και εμείς σε όλες τις κάλπες ενισχύουμε το ΚΚΕ. Στις ευρωεκλογές με το ΚΚΕ το ψηφοδέλτιό του και στις δημοτικές και περιφερειακές με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Θα είναι ένα μήνυμα. Το ίδιο θα πράξουμε και στις βουλευτικές εκλογές όποτε και αν γίνουν. Γιατί τώρα μιλάνε ότι την Κυριακή το βράδυ Δευτέρα πρωί θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μάλλον εκλογές τέλος Ιουνίου. Αλλά και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να γίνουν, σε λίγους μήνες δηλαδή, πάλι τέτοιο ηχηρό πρέπει να είναι το μήνυμα. Για να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική όλων όσων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, πως ονομάζεται τώρα, και με τους διάφορους συμμάχους που βρίσκουν και κάνουν κυβερνητικά σχήματα, αλλά και για να γκρεμίσουμε από την τρίτη θέση τη ναζιστική, τη δολοφονική συμμορία των χρυσαυγητών, των φασιστών, των ναζιστών, οι οποίοι λιμένονται ψήφους της νεολαίας και επιτίθενται ενάντια στα λαϊκά δικαιώματα. Τους είδαμε στη Βουλή τι κάναν. Πέρα από διάφορα να παριστάνουν δίθεν τα κοχωράκια, αντιδρώντας στο Προεδρείο της Βουλής ή κάνοντας διάφορα αστεία happening μέσα εκεί, λες και θα τους φοβηθούν από κάτι τέτοιες κοροϊδίες και γελιότητες που κάνουν, σήκωναν το ξερό τους το χέρι αυτοί οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ψήφιζαν όλα τα δώρα και τις επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, στους λίγους, στους εφοπλιστές, στα μονοπόλια, αυτούς δηλαδή που ξεζουμίζουν και ματώνουν τους εργάτες στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, εδώ στο Πέραμα. Αυτούς λοιπόν πρέπει να τους καταδικάσουμε όπως τους καταδίκασε η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι και σήμερα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρή ψήφο στο ΚΚΕ για να ξεκουμπιστούν από παντού, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό που ανήκει στους εργάτες, στην εργατική τάξη, στις οικογένειές τους. Και αυτό είναι και το μεροκάματο που πρέπει να είναι αξιοπρεπές, να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του ο εργάτης, και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, είτε αφορούν την φορολογία που μας ματώνουν, είτε αφορούν τη μόρφωση των παιδιών μας, είτε αφορούν την υγεία, την περίθαλψη, για να έχουμε τη γιά μας και να μπορούμε να πηγαίνουμε στο γιατρό και να μην πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα λαϊκά είναι προβλήματα μεγάλα, έχουν ένα κοινό αίτιο και αυτή την αιτία, τον αντίπαλο, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε γερά. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μαζί με τους αγώνες που έρχονται, που θα είναι μπροστά μας, γιατί τα προβλήματα δεν τέλειωσαν, γιατί οι αντιλαϊκές πολιτικές δεν τέλειωσαν τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, θα είναι εδώ και χρειαζόμαστε τους κομμουνιστές και στο Δήμο του Περάματος, το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι στην πλειοψηφία η λαϊκή συσπήρωση και στην περιφέρεια
με τον Γιάννη Πρωτούλη να είναι ισχυρό στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές. Για να μην τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί, για να μπορούν να επιλύουν προβλήματα εργαζομένων, για να μπορεί να ανοίγει ο δρόμος για την εργατική τάξη, έτσι ώστε αύριο να βρεθεί αυτή στη λαϊκή διακυβέρνηση. Οι εργάτες δηλαδή να πάρουν τελικά πραγματικά την εξουσία. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εύχομαι ξανά καλή δύναμη, υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και δεν θα το μετανιώσετε αν πάρετε την απόφαση να ενισχύσετε το ΚΚΕ. Γεια σας, καλή δύναμη.